συμπιέσει, να βάλουμε κάποιο φωτεινό σηματοδότη που να σταματάει λίγο την ταχύτητα. Από την άλλη πλευρά όμως, παιδιά, συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μπει η στάση χωρίς να κάνουμε καμία παρέμβαση που έχει να κάνει με το πεζοδρόμιο. Εμένα ο Δήμαρχος μου έδωσε μια ιδέα. Στην άνοδο. Να πάει η στάση εκεί στην πυρουέτα. Αλλά αν δεν γίνει πεζοδρόμιο, θα έχουμε θύματα. Γιατί θα βγαίνουν τα παιδιά από τον οικισμό και οι συνάνθρωποι μας, οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι από τον οικισμό, θα ανεβαίνουν επάνω, έχουν από πίσω τα αυτοκίνητα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ούτε ο σηματοδότης που δουλεύει πάντοτε καλά και πολλές φορές τον παραβιάζουν πάρα πολλές φορές. Λέω εγώ στο έγγραφό μας, το οποίο θα είναι προς την περιφέρεια, ότι θα τους βάλουμε και αυτό τον όρο, ότι πρέπει να γίνει πεζοδρόμιο, ένα λεπτό, και πώς το λένε, σιδερένια μπάρα, σιδερένια μπάρ, και αν δεν το αναλάβουν αυτοί, έτσι να μας δώσουν το OK να το κάνουμε εμείς. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 15 μέρες. Το προσωρινό για την ασφάλεια, αυτό λέει για μένα. Και αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.